συνδέθηκε από εμάς τους δύο, που έχουμε συγκεκριμένες απόψεις και θέσεις βέβαια, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί σε μια συζήτηση περιορισμένου χρόνου να αναπτύξουμε σε βάθος, γιατί χρειάζεται να μιλήσουμε πάρα πολύ και για το πώς φτάσαμε εδώ και ποιοι ευθύνονται για το πώς φτάσαμε εδώ και επίσης το ρόλο των ξένων και αυτά τα πράγματα. Εάν δεν θέλουμε να παίξουμε με τσιτάτα, φοβάμαι ότι θα μείνουμε στην επιφάνεια και οι οχέδες και οι νενέδες. Μάλιστα. Όμως, αφού δέχτηκα να έρθω εδώ και επομένως θα μιλήσω κανένα πεντάρι λεπτά, θέλω να πω τα εξής. Υπάρχει ένα σχέδιο από τις άρχουσες ελίτ της Ευρώπης, οι οποίες σε αυτή τη συγκυρία κινούνται στο πεδίο του νεοφιλελευθερισμού, το οποίο για τον κόσμο να εξηγήσω είναι εκείνο το πεδίο όπου κυρίως σε περιόδους κρίσης θέλει τους πλούσιους να τους κάνει πλουσιότερους και λιγότερους και τους φτωχούς φτωχότερους και περισσότερους. Και θέλει να κάνει την Ελλάδα, το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, απικία χρέους. Απικία χρέους, ενώ παλιότερα τις απικίες τις καταλάμβαναν με όπλα, τώρα με οικονομικά μέσα, ένα προτεκτοράτο δηλαδή, και να φτάσει με μια εσωτερική υποτίμηση, αφού ανήκουμε στην Ευρωζώνη, τις συντάξεις κυρίως στα 300 ευρώ και τους μισθούς. Το είπε ο φοβερός Τόμσεν και αυτό οι μάρτυρες είναι δεξιοί συνομιλητές τους, όχι συνομιλητές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλη. Στα 300 ευρώ, όσα είναι στις τρεις ανατολικές χώρες, στις τρεις πρώην ανατολικές χώρες που τώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βουλγαρία. Αυτό είναι το σχέδιο. Και βρέθηκαν τα delivery boys. Βρέθηκαν τρεις κυβερνήσεις ντιλιβεράδες που ήταν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, του Λουκά Παπαδήμου, συγκλονιστικό αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας που μας στραγγαλίζει, που έκλεισε τις κάνουλες, τον κάνανε δωτό πρωθυπουργό της Ελλάδας με τη σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Λαός τότε. Και έρχεται μετά η κυβέρνηση των Σαμαρά Βενιζέλου, λίγο κουβέλι στην αρχή και μετά μόνο των δύο, για να αποτελειώσει και να δημιουργήσει μια ανθρωπιστική καταστροφή που συνίσταται στη μείωση 25% του ΑΕΠ, που συνίσταται στην ανεργία να είναι μεταξύ 25 και 30% και κυρίως στην ανεργία των νέων ανθρώπων που είναι 60%, άνθρωποι με πτυχία που σηκώνονται και φεύγουν και που δεν θα μπορούν σε δύο χρόνια να σηκώνονται να φύγουν, γιατί έχει πήξει η Ευρώπη από αυτόν τον κόσμο. Όλοι οι νέοι άνθρωποι πάνε προς την Ευρώπη, αλλά υπάρχει ένα όριο και εκεί, και που κατακερματίσανε τη μεσαία τάξη, έναν χορό του Ζαλόγκου δηλαδή, και έρχονται τώρα αυτοί που είναι οι υπαίτιοι για αυτή την καταστροφή να μας λένε ότι θα καταστραφεί η Ελλάδα αν ψηφίσει ο κόσμος όχι και τιμήσει τις παραδόσεις του και δεν μένει σκυφτός. Είναι μεγάλη ντροπή και βγάλαν και τα φαντάσματα την τελευταία εβδομάδα, και ως φάντασμα νούμερο ένα λέω τον κύριο Σιμίτη, ο οποίος είναι υπόλογος για το μεγαλύτερο έγκλημα αναδιανομής του πλούτου από το τότε που έγινε ελληνικό κράτος μέχρι το 1999. Αλλάξανε χέρια το 70% του πλούτου στην Ελλάδα. Και επίσης τον αρημάνιο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος καλά έπαιζε τόσα χρόνια το PlayStation στο σπίτι του και δεν μίλησε όταν αυτοκτόνησαν 7.000 άνθρωποι, δεν μίλησε όταν χάνανε τη δουλειά τους του κόσμου οι άνθρωποι, και βγήκε τώρα ως αρημάνιος Βούδας να κάνει δήλωση όταν 5 χρόνια δεν μίλησε καθόλου.
και δεν δικαιούταν να βγει τώρα, αφού 5 χρόνια ήταν αμίλητος εν σιωπή. Θέλουμε μια τελεία για το θέμα του χρόνου. Τι τελεία, γι' αυτό σου είπα. Μια τελεία. Βορεβάζω τελεία και κανονική τελεία, αλλά ακούστε. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Βεβαίως θα μιλήσουν οι υπόλοιποι, για το όνομα του Θεού, και να πω εκ προημίου. Να κάνουμε ένα πρώτο γύρο. Να πω εκ προημίου ότι όχι μόνο τους τιμώ και όχι μόνο δεν με επηρεάζει η άλλη τους άποψη, ειδικά με το Θανάση το χειμωνά, συνδέομαι με απόλυτη οικογενειακή σχέση. Και είναι αγαπημένος μου άνθρωπος, παρόλη τη διαφορά ηλικίας, όπως τιμώ και τον Θανάση Βαλτινό, τον οποίον θεωρώ εξαιρετικά σπουδαίο λογοτέχνη, και δεν με επηρεάζει καθόλου η όποια πολιτική του τοποθέτηση σε σχέση με το έργο του. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε. Όχι, το ξεκαθαρίζω. Ότι εδώ δεν φέραμε εχθρούς μεταξύ τους. Το ξεκαθαρίζω, επειδή μιλήσατε για εθνικό διχασμό. Όχι, όχι. Να και το όχι και το ναι. Επειδή πολύ σωστά ο Τσίπρας πριν από λίγο στο διάγγελμα, όπως και σωστά και εσύ, μίλησες για την ανάγκη αποφυγής εθνικού διχασμού. Θα ξαναπώ ότι οι άνθρωποι που θα ψηφίσουν ναι τη Δευτέρα, τουλάχιστον όχι αυτή η κυρία που είχε την αφίσα του Juncker, Juncker I love you, την προηγούμενη Τρίτη, αλλά οι άνθρωποι που λόγω φόβου και λόγω κάποιων απόψεων θα ψηφίσουν ναι, εγώ αισθάνομαι ως και τρυφερότητα. Δεν έχω καμία αντιπαλότητα. Αντιπαλότητα έχω με όλους αυτούς που ανέφερα. Μάλιστα. Πάμε, Θανάση, να